Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα, τι θέλεις να πεις για τον Ιαπωνέζο συνδρομητή? Λοιπόν, ακούστε πως έχει το πράγμα. Ναι. Τι έχει γίνει? Πριν κάνα μήνα, νομίζω αν θυμάμαι καλά, ήταν στο βίντεο του God of War. Ωραία. Έκατσα και κοιτούσα τα analytics, αυτό το ηλίθιο πράγμα που κάνουν πολλοί YouTubers, χωρίς να καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είναι, είναι λίγο λογιστικά όλα αυτά για μας. Και όπως βλέπω, από πού μας βλέπουν τα δημογραφικά, βλέπω ένα 4% από Ιαπωνία. Ναι, και σου λέω... Το λέω στα παιδιά, αν πάθουν να βλέπει από Ιαπωνία. Χαχαχα, ο Κάς Χιράι, ξέρω εγώ, τη Sony. Εν τω μεταξύ, εγώ σου λέω κάποιος σε μπερδεύτηκε, μωρέ, σου λέω. Ναι, κάτι... ναι, μετά αρχίσαμε τις βλακίες. Κάτι λάθος. Ο Κοτζίμα σου λέγα εγώ. Ναι, και γελάγαμε μεταξύ μας και λέω χω. Όμως, δύο εβδομάδες πιο αργότερα, Skype μήνυμα από ένα παλικάρι. Όχι δύο εβδομάδες, ήταν και άλλο χρονικό διάστημα. Νομίζω είναι πολύ πιο αργότερα. Δύο-τρεις εβδομάδες, τέλος πάντων, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλά, ναι. Ναι. Sky μηνυματάκι από ένα παιδί, παιδιά, δώστε μου ένα μέσο επικοινωνίας να στείλω κάτι. Ναι, μεταξύ το έστειλε κάτω από βίντεο, νομίζω. Ναι, ναι, και το πατήσαμε και δώσαμε το mail. Ο Διονύσης. Μας έστειλε το μηνυματάκι το παιδί και μας λέει: παιδιά, έχω κάποια πράγματα που για μένα είναι σκουπίδια, αλλά για άλλους μπορεί να είναι θησαυρό. Είμαι η Ιαπωνία τώρα. Σε καμιά εβδομάδα θα επιστρέψω, θέλω να σας στείλω. Εμείς γουρλώσαμε πρώτα τα μάτια γιατί ήταν η Ιαπωνία. Ναι, καταρχήν αυτό. Δεύτερον, να πω κάτι. Ήρθε εδώ και τα έστειλε, από εδώ πέρα μας τα έστειλε, έτσι. Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί δεν μας τα έστειλε κατευθείαν από η Ιαπωνία. Όχι, θέλω να πω. Θα εξηγήσω και πιο μετά γι' αυτό. Ωραία. Και φυσικά εξτρελαθήκαμε με το Μάκη, επειδή είναι από την Ιαπωνία. Γιατί πες ότι έχουμε κοντέψει να πάμε η Ιαπωνία. Ναι, ρε φίλε, και μου τα ακύρωσε τελευταία στιγμή. Είχα βρει κάτι εισιτηριάκια. 4-20 πήγαινε, έλα. Νομίζω 4-20 πήγαινε, έλα. Ήταν και τύπου. Μου το λέει ο τύπος, μου το λέει σήμερα, ωραία. Ναι. Την άλλη μέρα έχω κάνει τα κουμάντα μου και έχω βρει λεφτά εγώ. Ναι. Ό,τι είχα στη... πριν ανοίξουν το κανάλι. Μαζεμένο, ξέρω εγώ και αυτά. Είχα βρει και άλλα λεφτά τα οποία. Εντάξει. Ναι, ναι. Δηλαδή έψαχνε σύνολο... τσέπες, γύριζα ναι, ανάποδα. Ναι, σύνολο μου βγαίνει ένα χιλιάρικο. Λέω 4 τα εισιτήρια πήγαινε, έλα. Και 4 να φάω εκεί, του πούστη, λίγο σα χάσω. Καλά, 4 δεν σου φτάνουν ούτε για να. Θα ζήταγα κι άλλα. Μετά θα έπαιρνα βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις. Τέλος πάντων, νομίζω για πολλούς όπως και εμάς θα είναι όνειρο να πάνε στην Ιαπωνία. Γιατί μόνο που θα πούμε στην Ακιχαμπάρα, ξέρω εγώ, θα μπούμε μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς θα πάμε πολιτισμικό σοκ εμείς. Ναι, καλά, έχω φιλαράκι που έχει πάει να δει. Φίλη του, η οποία είναι φοιτήτρια εκεί πέρα στην Ιαπωνία, νομίζω, ή πήγε για να δουλέψει ή για να εξασκήσει το επάγγελμά της, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και μου λέει: αν θα πας, θα πάθει σοκ. Ναι, δηλαδή, καταρχήν θα ηρεμήσουν, μου λέει: δεν έχουν νεύρα εκεί πέρα για κάποιο λόγο. Ή ξέρω εγώ, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι που είναι το σκυλί, το χάτσικο, αν δεν κάνω λάθος, σε μια στάση απ' έξω του μετρό. Μου λέει: αυτή η στάση συγκεκριμένη είναι πιο πολύ σύγχναστη, μου λέει, σε όλο τον κόσμο. Ναι, και για τους μετρό. Ναι. Λόγους και για όχι. Πολλά εκατομμύρια εν ολίγης περνάνε από αυτή τη στάση. Καθημερινώς. Ναι. Και μου λέει: πήγα στις τουαλέτες. Εγώ έχω συνηθίσει από εδώ, μου λέει. Που πας στις τουαλέτες και κρατάς τη μύτη σου και παίρνεις και αναπνευστήρες για να μπεις μέσα. Και μου λέει: στο σπίτι μου δεν είναι έτσι. Ναι. Σε τέτοια φάση, ναι, ας πούμε. Και μου είπε και κάποια άλλη για κάποια πάρκα που έχουν εκεί πέρα και μου είπε και μια εποχή να πάω που ανθίζουν οι αμυγδαλιές μου. Ναι, εκεί εγώ ξέρω γιατί δεν έχω πάει. Επειδή γενικά εγώ είμαι ένα. Άνθρωπος που γουστάρει πολύ να ταξιδεύει, έχω πάει σε πάρα πολλές μέρες στον κόσμο. Ναι. Και η Ιαπωνία είναι ένα μέρος που θέλω να πάω. Και συνήθως πάω με την κυρά μου. Η κυρά μου μου έχει βάλει ότι για να πάμε θα πρέπει να πάμε την εποχή που ανθίζουν οι κερασιές. Οι κερασιές, και λέω εγώ τι είπα. Αμυγδαλιές. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Όμως, για να προλάβεις αυτή την περίοδο, την ωραία με τις κερασιές, είναι αρχές, πρέπει να πας τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ναι. Συνήθως για να μπορώ να πάω να ταξιδέψω είναι Πάσχα που κλείνουν λίγο το εργαστήριο και ξελαφρώνουν. Συνήθως τα Πάσχα τα δικά μας είναι αργά. Καλά, οπότε ναι. Τώρα έχω κοιτάξει το ημερολόγιο, το επόμενο Πάσχα που θα μπορώ να πάω θα είναι το 2025. Εντάξει, πάντως αυτό που λες με τις κερασιές. Μπορεί να το κάνουμε και δύο φορές. Ήταν δασκαλεμένο το φιλαράκι. Είναι πολύ ονομαστό. Του είχε πει. Του είχε πει οι φίλοι του πότε να πάει. Μην χρονοτομάω, εγώ μόνο θα πω ότι νιώσαμε ότι του αυτού του παιδιού του Διονύση, του μόνο που πήγε δεν είναι αυτό που μας έστειλε. Πολλά πράγματα καλά, που θα δείτε, θα μυρίσετε Ιαπωνία πραγματικά. Του άξιζε να το κάνουμε και να το αφιερώσουμε ένα κυριακάτικο vlog. Ναι. Αυτά. Εννοείται. Φέρ την κουταμάκι. Οτιδήποτε και δηλαδή. Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι τώρα δηλαδή. Για πες. Να σου δώσω να καταλάβεις. Επειδή μας έχει στείλει και ο Κώστας το βιβλίο. Ναι. Τώρα αυτό το.
Να κάνει ειδικό, θε να πει να κάνει. Να φτιάξω ένα πίσω μια. Προθήκη. Όχι προθήκη. Πώ είναι αυτέ οι βιβλιοθήκε που έχω, οι γραφιέρε. Να το βάλω εδώ και ό,τι μα στέλνει να το βάζω το πίσω. Jay Present. Και να γεμίσει και εδώ πέρα να έχουμε και background. Ναι. Καλή φάση. Καλή Κώστα, Blade of Milk, ξέρω. Γεμίσει. Θα τα χωρίσω, ρε. Θα τα χωρίσω. Θα βάλω εδώ την Κώστα. Θα βάλω εδώ την Κώστα. Τα άβατα. Λοιπόν, ανέβασε πάντω. Λοιπόν, αυτή είναι η κούτα που μας έστειλε. Να πω αρχικά, εγώ. Την έχουμε ανοίξει, τα έχουμε δει, τα έχουμε κάνει τα wow εμείς. Κάμερα man φαίνεται. Λίγο πάνω, ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ ότι δεν ξέρω παιδιά άμα με περάνε για τρελό, αλλά θέλω να κρατήσω ακόμα και την κούτα. Γράφει Japan Post. Καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι και αυτό είναι Ιαπωνέζικο. Και πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Άρχισε. Ας αρχίσουμε από αυτά που είναι στην άκρη. Λοιπόν, αυτό μου είπε στην ιδέα. Νομίζω ότι άμα δεν κάνω λάθος, θα μας πει το Διονύσης από κάτω που μας τα έστειλε. Είναι από το παιχνίδι το RPG που εντάξει δεν έχουν πολύ περαστεί εδώ πέρα, ειδικά στο σημείο. Είναι από το ατελιέ. Αυτό είναι μια εικόνα, ένα υποθέτω. Μια εικόνα, είναι. Έτσι, για να στολίσει το δωμάτιό σου, εν περιπτώσει. Αυτά έχουν τρέλα Ιαπωνέζοι. Είναι καθαρά Ιαπωνέζικο κουλτούρα. Ναι. Βασικά πρέπει να σ' αρέσει και λίγο η Ιαπωνέζικη κουλτούρα για να παίξει Ιαπωνέζικα παιχνίδια. Έτσι. Καλά, σίγουρα. Γιατί δεν παίζω Ιαπωνέζικα παιχνίδια. Όχι για εσύ συγκεκριμένα. Α, γενικά κάποιο πρέπει να του αρέσει το. Κάτσε, θα τα ανοίξουμε να δούμε πώ είναι μέσα. Περίμενε. Ναι. Και οι σακούλε να πω ότι είναι Ιαπωνέζικε. Βασικά όλο το κουτί θα καρτίσουμε. Τα πάντα, δεν πετάμε τίποτα σήμερα. Και το κουτί θα πάει πάνω στο ράφι λοιπόν. Ναι, και το έτσι ακριβώς είναι αυτό. Λογικά το βάζεις σε κάποιο καδράκι μέσα. Και το. Και το κρατάς. Λοιπόν, παίρνω εγώ το επόμενο. Και το χαρτό το είναι επόμενο είναι σακουλίτσα Pokémon. Πίκατσου λέγεται. Ναι, ρε. Ναι. Τα κυνήγα ένα καλοκαίρι ολόκληρο αυτά τα Πίκατσου. Για να το κάνω ράιτσου. Με το κυνηγό. Τι βγάζω. Βγάλε, αυτό είναι πανί τέτοιο. Τι. Για να χτυπήσεις ή μήπως είναι κανένα φλάκο. Όχι, θα σου πω τι είναι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Α! Χαρτοπετσέτες. Έλα ρε φίλε. Softbank. Μπαμπή. Λέει. Ε. Αυτή είναι παιδιά. Χαρτοπετσετούλες νομίζω. Αυτό είναι το μάγκα είναι αυτό. Μάγκη, κοίτα. Μπέρσερ. Μπερτζέκ, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν φιλανδιάκι περιοδικό ή είναι μάγκα. Τι έχει κυκλοφορήσει. Όχι, πρέπει να είναι, ξέρω, διαφημιστικό πρέπει να είναι. Τώρα δεν ξέρω να διαβάζω κιόλας. Τα που τα κάνεις με από την ώρα τα δύο. Α, ξέρεις τι παίζει να είναι αυτό. Ο αντίστοιχος Κοτσόβολος. Τα δύο να πω λίγο. Ο Κοτσόβολος με τα παιχνιδάκια του. Κάνει μπαμ. Έχει εδώ φιγούρες, αλλά είναι σε μαγαζί το οποίο πουλάει μόνο τέτοια. Φαντάζομαι τι μαγαζί θα έχουν τώρα. Japan Mate. Ναι. Japan. Japan's. UBS. UB Culture. Ναι. Urban Culture, μάλλον δεν εννοεί. Θα τα κάνεις ένα κοντινό έτσι. Ναι. Τα βλέπουν. Κάτσε εδώ, τι κουτινό, αυτό δεν αυτό, είναι Berserk. Παιδιά, αυτό, βάζει... αυτό δεν είναι Berserk, αυτό είναι Fist of the North Star. Α, το Fist of the North Star, ναι, ρε, και είναι και παιχνίδι τώρα από αυτού που κάνουν το Yakuza. Με, ξέρεις τι, επειδή είναι μαύρο και έχει το κοκκινό με κορέλεψε. Ναι, είναι και εμένα με κορέλεψε. Λοιπόν, τα κάνω εγώ ένα κοντινάκι να τα δούμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άλλο ό,τι πρέπει για το καλοκαιράκι μας. Αυτά τα έχω δει πολλές φορές εγώ ναι. Σε ιαπωνικά βίντεο. Ναι, και γκέισες όταν το κάναμε έτσι. Εντάξει, δεν είναι θέμα, ναι. Πάλι γκέισα. Ωραίο. Ναι. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι που δεν έχω ρηκοντήσει εγώ μέσα. Για τα βιντεάκια μας είναι μια γάρα. Οπότε όταν δείτε τώρα στο έτσι, πάρε παιδί καθένα πάει καλά. Λοιπόν, αυτό το παιδί θα σας βγάλω τώρα μια μπλουτζίτσα. Λοιπόν, είναι αυτή η μπλουζίτσα εδώ πέρα, μακριμάνικη, βέβαια είναι large, δεν μου κάνει μου είπες ότι σου είπε ότι είναι σπάνια. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή βγήκε σε πάρα πολύ λίγα κομμάτια και εξαντλήθηκε και μας την έστειλε. Εν τω μεταξύ μου λέει, συγγνώμη που δεν είχα εγώ στις αγοράσα τρεις, γιατί στις τρεις, τι λες ρε φίλε, τι λες ρε Διονύση, και μόνο αυτό που έκανες ήταν τρέλα. Έχει διάφορα. Έχει και κονκάρδα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι εδώ. Ωραία. Και γιατί είναι συλλεκτική σου είπε. Μάλλον θα βγήκε σε λίγα κομμάτια ρε αυτό. Ναι, είναι από παιχνίδι, έτσι. Εννοείται ότι είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορείς να πω. Κάτι λέει, frame arms, get. Anime. Anime, κάτι manga, κάτι thunder, φίλε. Λοιπόν, πάρε. Αυτή, δεν προλάβαμε να ψάξουμε εντάξει. Τώρα και στο. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν τα έχουμε ψάξει καλά. Δεν είναι και πολλά που δεν τα ξέρουμε, αλλά είναι μεγάλη λαχτάρα μας που τα αντικρίζουμε τόσο πράγμα Ιαπωνέζικο. Αυτά να φύγουν οι φάκελοι. Λοιπόν, Star Wars, νομίζω οι Ιαπωνέζοι έχουν κολληματάκι με το Star Wars. Σου αρέσει. Νομίζω και εγώ δεν ξέρω. Αυτά εν τω μεταξύ, δεν ξέρω. Τα έχω ξαναδεί στη συλλεκτική από τον Dragon Ball. Ναι, έτσι, ίδιο ακριβώς. Είναι ξύλο, σαν ξυλοτεχνία. Ναι, σαν ξύλο μοιάζει. Βέβαια είναι πιεσμένο χαρτί, δεν είναι ξύλο. Λοιπόν, πάρε έχει άλλο ένα. Και αυτό νομίζω το ίδιο πρέπει να είναι. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Τώρα τα στολίζεις αυτά. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, κάπως
Κάπως είχαν πει ότι τα χρησιμοποιείς αυτά. Το σουβέρ πάντως δεν είναι ένα ακριβώς. Σουβέρ! Λοιπόν, να αρχίσω ακόμα παιχνίδια, όχι άστα για το τέλος τα παιχνίδια. Λοιπόν, σου έχει βάλει, μας έχει βάλει και ένα χειριστηριάκι από Famicom. Εν τω μεταξύ, απευθύνεσαι λες και τα στέλνει μόνο σε μένα. Ναι, εντάξει, εγώ. Αλλά επειδή θα μείνει πολλά εδώ, μωρέ, γι' αυτό το λέω. USB μπαίνει σε υπολογιστή, οπότε. Αυτό είναι ότι πρέπει για emulator. Emulator. Μια χαρά θα δουλέψει. Το παλιό, το κλασικό, το NES. Το ναι, ναι. Χειριστήριο. Και το μεταξύ στην αρχή που το είδα, όταν το πρώτο έφερε στην κούτα και το είδα πάνω-πάνω. Το πρώτο πράγμα που έβγαλε. Και το έβγαλε και ψάρωσα και νόμιζα ότι ήταν του, από το mini. Το mini, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, φάκελος νούμερο 1. Μου θυμίζει. Τι παιχνίδι τώρα έτσι. Έχει κάτι κάρτες. Γραμματόσημα είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Κάτσε να τα ανοίξουμε, ρε παιδί. Έτσι ανοίγει αυτό. Λοιπόν, ένα βιβλιαράκι που είσαι το Blade, μας το είχαμε αναφέρει και στο Sequel. Ναι, είδες το Sequel, που είσαι το Blade. Squaresoft. Όταν η Square λεγόταν Squaresoft και όχι Square Enix. Και έβγαζε παιχνιδάρες, πιστέψτε μου. Βιβλιαράκι Pokémon από Pocket Masters από Game Boy Color. Χειροτεχνία είναι αυτό. Αυτό τι είναι το τρόπο. Και κολλάει με το προηγούμενο βίντεο, ρε φίλε. Βιβλιαράκι. Ναι. Βιβλιαράκι. Βιβλιαράκι. Και ένα Game Boy Color δεν είναι αυτό. Ναι, 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 και ένα βιβλιαράκι ενημερωτικό από Game Boy. Αυτό τι είναι, τσίχλα είναι, δεν έχω καταλάβει. Όχι, αυτά είναι στα sticks που τα βάζεις από πίσω και καλά. Α, και κολλάνε. Χειροτεχνίες είναι βασικά. Ναι, ναι, ναι. Του Μάριο, με θυματολογία Μάριο. Μάριο, ναι. Να εδώ, για τον λόγο του αληθές. Έχει. Α, έχει το λαφτό. Μάλλον το στείλει σαν background σε κάποια κερίτσα. Φτιάχνει αυτά. Ναι, και τα βάζει έτσι από εδώ πίσω. Αυτά ξεκολλάνε από πάνω και τα διπλώνει. Και τα κολλά εδώ, μωρέ, έτσι. Προφανώ ναι, και φαίνεται σαν background. Ναι. Ωραίο. Εν τω μεταξύ, σαν σπηλιά άνθρωπο, τι αυτό το τσίχλα είναι. Τσίχλα. Πού να καταλάβει την κουλτούρα, ρε φίλε. Άνοιξε αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό αν θυμάμαι καλά έχει δύο κασετάκια Game Boy Advance και καλά θυμάμαι. Τα οποία όμω, παιδιά, δεν ξέρω ποια παιχνίδια είναι. Γιατί είναι καθαρά Ιαπωνέζικα μέσα. Ναι. Ξέρεις τι να μου πεις. Κονάμι πάντως λέει. Κονάμι λέει, ναι. Τι να σου πω τώρα κι εγώ τι μπορεί να είναι. Αντιονύση, άμα θυμάσαι τι είναι. Γράψε από κάτω. Γράψε από κάτω τι είναι να μάθουν και τα παιδιά. Τα θα τα δείξω πάλι να δείξω. Έλα, έλα και δύο. Σαν τους Power Rangers, ε. Να σας Power Rangers. Λοιπόν, φέρετε εδώ, κάτσε και μετά χάσουμε την Minecraft, α. Ναι. Τώρα παίζουν στο DS αυτά, έτσι. Επειδή οι Ιαπωνέζοι κάνουν. Στο DS. Είναι region free. Γιατί έχει port το DS από κάτω για να τα βάλει. Το DS το απλό. Και πάμε στα παιχνιδάκια, αφήσουν αυτά για το τέλος. Άφηνε αυτά εδώ πέρα που δεν είναι Ιαπωνέζικα. Άφηνε αυτό για το τέλος. Πάμε σε αυτά. Λοιπόν, αυτά προφανώς δεν τα πήρε από Ιαπωνία, τα πήρε από εδώ. Ναι. Είναι DS παιχνιδάκια που μια και επαναφερθήκαμε. Star Wars The Complete Saga, πρέπει να το αρέσει το Star Wars του Διονύση. Λίγα. Ναι, λίγα. Λιανάκι. Και αυτό εδώ πέρα το έχω ξαναδεί. Αυτό έβαλα και εγώ την Τζαντιόντα. Με ένα υποβρύχιο είναι. Είναι launch τίτλο για το 3DS. Ναι. Καλή φάση, το έχω παίξει, το είχα και εγώ αυτό. Βρίσκεις, ναι, αλλά το έστειλα. Χρησιμοποιεί γυροσκόπιο κλπ. Χρησιμοποιεί πολύ τα. Ήταν καλό, αλλά το τελείωσα και μετά το έστειλα για να πάρω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Σε επιστράφηκε πίσω. Ναι, ακριβώ. Όχι, αφού τα δίνει και σου πιάνει σε τιμή. Λοιπόν, να σα δει τρία. Εδώ λείπει ένα δισκάκι, δεν μα νοιάζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι. Ναι, είναι το παιχνίδι που νομίζω ότι άρχισε η σειρά να πέφτει. Ψιλοκατηφόρα τη σειρά. Όχι μόνο, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα από τα παιχνίδια Assassin's Creed τα οποία έχει διχάσει το κοινό. Ναι. Αυτό ήταν δηλαδή το θέμα ναι, όλο με τα τρία. Άμα το κοίταγε λίγο πιο στο. Άμα τον έλεγε λίγο καλύτερα σαν παιχνίδι, καταλάβαινε ότι άρχισε κάτι να. Ναι. Κουράζει με του μηχανισμού και κουράζει γιατί δεν είχαν να βρουν ένα άλλο τέτοιο, ρε, φίλε. Στο σενάριο. Φίλε, κοίτα που θα σε πάω τώρα. Δείξε την ταινία. Το παιδί δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πασίγνωστη ταινία. Ναι, είναι από το game. Αυτό το έδινε τώρα το Game Pro, το γράφει ναι. Και εδώ αν το βλέπει. Ναι, ναι, είναι πασίγνωστο άνιμε, είναι το Akira. Την έχω δει 3-4 φορές. Το και εγώ την έχω δει άπειρες φορές. Είχε βγει το 88, αν δεν κάνω λάθος. Είχε κάνει πάταγο τότε για την εποχή. Είχε κάνει πάταγο λόγω του animation που είχε. Για, είχε πρωτοποριακό animation και το θεματολογία του είναι χαρακτηριστική για Ιαπωνέζικη θεματολογία, γεμάτη συμβολισμού όσον αφορά την πυρηνική. Ακριβώς. Τα πυρηνικά τραύματα που είχε η Ιαπωνία ναι. Μετά από τι είχε γίνει. Κοίτα, όλοι όταν βλέπουν ένα άνιμε, ναι. Κοιτάνε μόνο το υπερβολικό, δεν κοιτάνε πίσω από το υπερβολικό. Αυτό θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Τι κρύβει, η συμβολισμή ναι. Που κρύβει. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχω διαβάσει ότι θέλουν να την κάνουν η σειρά η ταινία, κάτι τέτοιο. Απλώς δεν έχει γίνει κάτι ακόμα.
Σε σειρά δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Ναι. Νομίζω ότι θέλει να κάνουν ένα remake, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Νομίζω ότι θέλει να κάνουν ένα remake. Κάτι τέτοιο, ναι. Πάντως, όσοι δεν το έχετε δει και λατρεύετε Ιαπωνέζικη κουλτούρα γενικά, και μη, κι ας μην έχετε δει, δείτε αυτό το anime. Πάμε σε αυτό. Ναι, πάμε, είναι και αυτό είναι από τα. Που δεν είναι Ιαπωνέζικα, νομίζω. Ιαπωνέζικο. Ιαπωνέζικο. Λοιπόν, το Blaze Blue είναι πολύ. Είναι γνωστή fighting σειρά, ιδιαίτερη, ναι. Δεν είναι για πολλού. Γιατί δεν είναι για πολλούς. Νομίζω είναι πολύ πολύπλοκοι μηχανισμοί κλπ. Και φυσικά πρέπει να σας αρέσουν και οι άλλοι. Αυτά πόλη. Μέχρι και το PlayStation 3, παιδιά, με τα βιβλιαράκια, έτσι. Γραφικότητα στο φούρι το ξέρω, ρε παιδιά, αλλά θα το λέμε συνέχεια. Λοιπόν. Blaze Blue. Blaze Blue. Blaze Ιαπωνικό είναι αυτό. Ιαπωνικό. Ιαπωνική προελεύσεω. Και τώρα πάμε. Στο Τζίκο, έχει κάτι σκυλιά, κάτι καρδιά. Λοιπόν, αυτό παιδιά. Sakura Wars, το ξέρω, το νιώθω, το ξέρω. Παιχνίδι για τρίπια, Dreamcast, Ιαπωνέζικο, Sakura Wars, δεν θυμάμαι τι είναι. Το πιστεύεις ότι είναι το πρώτο παιχνίδι Dreamcast που μπαίνει στο σπίτι? Ναι. Δεν έχω ξαναπάρει άλλο. Sakura Wars. Δεν υπάρχει λόγος, μωρέ, γιατί δεν μπορώ να βρω και σωστά. Ναι. Σωστή κονσόλα να παίζει σωστά. Όλο κάτι σάπιες εγώ, δε. Έχει όλα τα δισκάκια, τρία δισκάκια. Τρία είναι. Ψάξω να δω τι είναι. Σαν RPG μοιάζει βασικά. Από αυτά που παίζεις εσύ, τα turn base. Όχι, πώς είναι το. Έτσι όπως βλέπω τώρα τις εικόνες, μου θυμίζει αυτό που έπαιζες. Πώς το λένε, ρε φίλε, Transistor μου θυμίζει, έτσι όπως το βλέπω. Καλά, κάτι θα το ψάξουμε, ωραία, μετά και θα το δούμε. Ωραία. Πάει, βάλε και αυτό το PSP. Ναι. Και αυτό το Monster Hunter είναι Ιαπωνικής προελεύσεως. Ναι, αυτό και αυτό καθαρά. Monster Hunter στο PSP. Νομίζω ότι αυτό είχα παίξει τότε που είχα πει στο PSP, αυτό είχα παίξει τότε. Στο στρατό πολλά παίζαμε. Στο στρατό είχες παίξει. Ναι, στο στρατό πολλά. Πώς ρε φίλε, και δεν σε είδα εγώ. Όχι, όταν το παίζα. Όταν πριν ήταν στην Κύπρο. Πριν στην Κύπρο. Σου είχαν στείλει για εκπαίδευση. Ναι, ναι, πριν για να γίνει μηχανικό στα κάρα. Όχι, ρε. Νοσηλεύτρια έγινα. Νοσηλεύτρια έγινα. Ήρθε μαζί με του μηχανικού και εγώ μπερδευτεί, ρε. Νοσηλεύτρια έγινα εγώ. Αδερφή νοσοκόμα έγινα. Θυμάσαι κάτι κοπροσχυλιάσματα πίσω στο. Γαμισέτα. Στο νοσοκομείο. Εποχέ. Γκέιμινγκ πολύ. Το αφήνω κάτω αυτό. Και πάμε τώρα σε 4 παιχνιδάκια PlayStation 1 παραδείωση. Ναι, τα οποία είναι, δεν είναι με τις κανονικές στήριξες. Δεν είναι κανονικές στήριξες, δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Το παιχνίδι είναι το κανονικό. Το original Ιαπωνέζικο. Άρχισε. Ποιο κρατάς? Αυτό εγώ το είδα, το θυμάμαι στα περιοδικά, το Echrage. Fighting είναι. Echrage. Ναι, Echrage, το θυμάμαι στα περιοδικά τα Fighting. Τώρα να σας το ανοίξω μέσα, δεν είναι μαύρο είναι το δισκάκι, δεν έχει εικόνες δηλαδή πάνω. Ο Μίτσος το ξέρει, εγώ δεν το ξέρω. Πρώτη φορά δεν το έχω παίξει όμως, το θυμάμαι. Ίσως το έχω παίξει και σε κανένα demo. Πάντως έχει κυκλοφορήσει ειδήσει, είμαι σίγουρος ότι έχει κυκλοφορήσει ειδήσει αυτό. Και αυτό. Είναι, βλέπω Koei, οπότε δεν αποκλείεται να είναι κανένα Dynasty Warriors. With. Καλά, γιατί δεν τα κάνουν όλα. Έξα. Εντάξει. Γιατί σου γράφει εδώ. Γράφει το μεταξύ τα πάνω κινέζικα και μετά έχει Ιαπωνέζικα και στη μέση γράφει With και πάλι Ιαπωνέζικα. Ή κανένα Roman Saga ή κανένα Dynasty Warriors. Koei είναι αυτό, η Tecmo Koei που είναι Ninja Gaiden. Ναι, μετά έγινε τέκμο. Δείτε το εξώφυλλο, μπορείτε να πάρετε καμιά ιδέα τώρα από εδώ. Και λοιπόν, μετά πάμε σε ένα άλλο RPG. Ark the Land. Αυτά δεν έχουν κυκλοφορήσει ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είχε βγει κυρίως Ιαπωνία το RPG και είναι πολύ αγαπημένο RPG στην Ιαπωνία. Ειδικά το 2 έχει βγει και anime και manga κλπ. Και τελευταίο και καλύτερο, Final Fantasy 7. Συγκίνηση που το βλέπω Ιαπωνέζικη έκδοση. Ναι, και είναι η ευκαιρία να το παίξω τώρα και που μου αρέσουν εμένα οι διάλογοι και να κάτσω να τους παρακολουθήσω. Σου κάτσε κουτί! Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε περισσότερα για το Final Fantasy VII. Έχουν υποθεί άπειρα πράγματα για την νοσταλγία αυτού του παιχνιδιού κλπ. Περιμένουμε το remake να βγει όσο νούπο. Το remake το οποίο λένε δεν θα είναι ακριβώς. Δεν έχω αυτό. Θέλουν να το αλλάξουν, θέλουν να το παραμετροποιήσουν. Εγώ δεν έχω ακούσει πολλά λόγια. Έχω ακούσει ότι πάει πάρα πολύ προβληματικά η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Προβληματικά πάει ή είναι τόσο περίεργο παιχνίδι? Δεν είναι περίεργο, πάει τους developers και... Είναι προβληματικό, έχει πάρει τώρα με τον Ομούρα. Ο Ομούρα πάντα αργεί τα παιχνίδια του. Έχουμε θεματάκια. Εντάξει, δεν ξέρω πότε θα βγει. Αυτά, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Διονύση για αυτό που έκανε. Εμάς πραγματικά δεν τα θεωρούμε σκουπίδια. Είναι αγάπη μεγάλη και λατρεία να βλέπουμε να μυρίζουμε τέτοια πράγματα η Ιαπωνία. Για εμάς είναι θησαυρός. Πριν κλείσω το βίντεο. Θέλω να σταθώ σε κάτι. Ό,τι θέλει, στάσου εσύ. Το πόστερ και στο Facebook μπορεί να μην το είδανε πολύ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από το κανάλι του Archipel στο YouTube. Λέγεται Ebb and Flow Conversation. Και να τους βάλεις link. Θα το βάλω κάτω στο description, θα βάλω το link για το βίντεο. Βασικά έχει πολύ μεγάλους developers Ιαπωνέζους που κάνανε το BAM
ξανά στην Ιαπωνία και επαναφέρανε το Ιαπωνέζικο gaming ξανά στο προσκήνιο. Ο Τάρο, του Γιακούζα. Βασικά μου άρεσε αυτό ο τύπος που λέει: πήγα λέει με την Atlus, ξέρω εγώ, σαν developer. Γιατί η Atlus είναι μια εταιρεία η οποία δεν την ενδιαφέρει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει, το κοινό που έχει. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι. Και λέω: αυτή τώρα που σου δείχνει, αυτή που έδειξε, ήταν άνθρωποι που έχουν μεράκι. Δηλαδή γουστάρουν να φτιάξουν. Είδες που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι έχουν στραφεί όλοι στο mobile gaming. Αυτό. Να σου πω. Καλά, μην κλείσουμε μικρό το βίντεο. Όχι, να σου πω, αξίζει να σταθούμε λίγο γενικά η δικιά μας κουβέντα. Αυτό που καταλάβαμε από το βίντεο ήταν επειδή στην εποχή PlayStation 3, Xbox 360 υπήρχε μια πτώση της Ιαπωνέζικης gaming βιομηχανίας εκτός από το Miyazaki και το From Software. Ο οποίος ήταν και ο μόνος. Καταλάβεις γιατί όμως. Ο μόνος που κράτησε το Ιαπωνέζικο gaming, το κράτησε ψηλά, αλλά τι έκανε, επαναφέροντας στο προσκήνιο. Παλιούς μηχανισμούς. Παλιούς μηχανισμούς και ναι, κανονικά. Κανονικά. Αλλά είδες όμως τι είπανε και αυτοί, ότι γιατί έγινε αυτό το μπαμ και είχαν μείνει πίσω μάλλον, όχι το μπαμ. Γιατί το μπαμ έγινε αργότερα. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Είχαν μείνει πίσω γιατί θέλανε όλοι, ντε και καλά, να ευχαριστήσουν το δυτικό κόσμο. Ναι, να πλασαριστούν στο δυτικό κοινό, κοιτώντας πρώτα να ευχαριστήσουν το κοινό και να φτιάξουν παιχνίδια για το δυτικό κοινό, ξεχνώντας όμως πού έρχονται, την προέλευσή τους. Σαν... Που σου λέει, ας πούμε, είδες που λέει, έχει γεμίσει ο τόπος με online game. Ναι. Free to play. Ναι, ναι. Όλοι παλεύουν με αυτά. Ξέρεις, έχει γεμίσει ο κόσμος, όλοι στραφήκαν στα κινητά. Πώς στραφήκαν στα κινητά. Ήταν και δύσκολη η μετάβασή τους, γιατί μην ξεχνάς η μετάβαση από PlayStation 2 που κυριαρχεί η Ιαπωνέζικη, ακόμα και το Ιαπωνέζικο game development να κυριαρχεί, στο PlayStation 3 αυξήθηκαν πάρα πολύ τα budget. Και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν σε production values, τα δυτικά. Ναι. Έτσι, και όσες προσπάθειες κάνανε, πήγανε στο φρόντο, δηλαδή στο βρόντο. Ήταν πολύ κακές προσπάθειες. Επανήρθαν γιατί ξαναστραφήκανε να κάνουν παιχνίδια για Ιαπωνέζους, τα οποία θα τα λατρέψουν και οι δυτικοί. Ναι, φίλε, εντάξει, ζορίζουν ώρες-ώρες. Δηλαδή, και έχουμε κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Έχουμε κάτι διαφορετικό μέσα. Ακριβώς. Είναι και διαφορετικό το στυλ, όπως είπε και αυτός. Δηλαδή, τα γραφικά είναι διαφορετικά. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ναι. Αν παρατηρήσεις, λέει, ας πούμε, οι δυτικοί κάνουν τα γραφικά τέλεια. Ναι. Ενώ οι Ιάπωνες, ας πούμε, δεν είναι τέλειος ο χαρακτήρας που θα δεις. Είναι λίγο περίεργο το σωματότυπό του, αλλά θα σου βάλουν και μια λεπτομέρεια μέσα αλλού. Ας πούμε, θα δεις τα πράγματα γύρω-γύρω να έχουν τις λεπτομέρειες. Πιο πολύ το χώρο κοιτάνε αυτοί. Είναι διαφορετικά τελείως. Και πήγαν να τα αλλάξουν αυτό και δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εγώ χαίρομαι πάντως που επανήρθε. Γιατί να σου πω, προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, επαναφέρει κάποια πράγματα στο gaming που δεν τα έχουμε δεδομένα πλέον με τα δυτικά games. Όχι ότι δεν θέλουμε δυτικά games, θέλουμε και παραθέλουμε, αλλά θέλουμε να έχει μια πολυμορφία, μια διαφορετικότητα. Ναι, ακριβώς. Μια διαφορετική ματιά το gaming. Αυτό θέλουμε. Απλά είτε έπαιζες πλέον Ιαπωνικό, είτε έπαιζες. Ναι, προς τα δω, Ευρώπη, εγώ θυμάμαι το Last Story, ρε φίλε, που είχε φτιάξει. Εμένα δεν μ' άρεσε το Last Story. Θύμιζε πάρα πολύ δυτικά παιχνίδια, το οποίο εγώ στη μέση παράτησα. Δεν μ' άρεσε το Last Story καθόλου. Mm-hmm. Ακριβώς. Να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Το link θα το έχω βάλει κάτω. Δείτε το! Λοιπόν, μην πολύ λόγο μάλλον. Φτάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά. Και όλοι εσάς που μας στηρίζετε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Stay joystick.